επικοινωνία. Και οι σχέσεις. Οι χειμερινοί κολυμπητές είναι και το αγαπημένο συγκρότημα του Στέφανου του Δαμιανίδη. Έτσι, αυτό ήταν η υποσημείωση. Πάμε παρακάτω. Πάμε σε μία. Να μείνουμε λίγο στο κολύμπι. Σε μία νεαρά κυρία η οποία βούτυξε στα βαθιά, αλλά τελικά. Πνίγηκε. Μάλλον. Πρέπει να σας πω ότι μιλάω για την Ευαγγελία Ραβανή. Τι κι αν λένε ότι είναι σφαγμένη με την Αταλία Γερμανού, τι κι αν λένε ότι δεν μιλούνται. Εμείς έχουμε αποκλειστικά το ρεπορτάζ ότι βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και άνθρωπός μας, ο άνθρωπός μας είναι η Ελένη Τσολάκη, θα μας πει ακριβώς τι συνέβη χθες που τη συνάντησε. Και εγώ είμαι ο άνθρωπός σας. Ο δικός μας άνθρωπος. Ο δικός μας άνθρωπος. Θέλω να αισθανθείτε πάρα πολύ άνετα. Χθες ήταν η Ευαγγελία Ραβανή αγαπημένη σου. Ναι. Και πρέπει να σας πω γιατί και η Σοφία ήταν εκεί. Την μπερδέψανε κιόλας με την Ευαγγελία Ραβανή. Για αλήθεια. Έτσι. Και μου είπαν, έλα Ναταλία, Ευαγγελία, τι κάνεις. Λέω, παιδιά, δεν είμαι Ευαγγελία, sorry. Για του λόγου το αληθές, λοιπόν, η Ευαγγελία ταξίδεψε μέχρι τη Θεσσαλονίκη για να συμπερασταθεί στην Ναταλία που έκανε εκεί τα τη Τζελίνα. Για να συμπερασταθεί. Γιατί να είναι δίπλα τη, σε πλευρό τη. Να τη κάνει παρέα, θες να πει. Να τη κάνει μπούγιο, μάνα μου, να γεμίσει το μαγαζί. Να με αφήσει να διώσει τώρα με τον μπούγιο. Να την έχει από κοντά κοινό. Φτάσου να σου πω. Ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη, όχι, δεν είχε καμιά άλλη δουλειά. Ήρθε μόνο για να είναι δίπλα στην Ναταλία. Τα πάνε εκεί πέρα, φάγανε. Αυτό σημαίνει όμως ανατορότητα, είδες. Εμ φεύγει από την εκπομπή, εμ ξανασυνεχίζει να είναι κοντά της. Ποιος ο λόγος. Ναι. Και επίσης θέλω να σας πω, ρε παιδιά, κάτι που μου έκανε πολύ κακή εντύπωση. Όχι, θα το πω γιατί θα σκάσω άμα δεν το πω. Τι παιδί, τα είναι τα ωραία. Μοιράσου το μαζί μας. Κάτι δεν μου αρέσει στην Ευαγγελία πια. Δεν είναι όπως ήταν. Έχει γίνει λίγο. Στημένη. Τι, γιατί, με δικά σου λόγια, μη ζωρίζεσαι. Ψεύτικη να το πω, λίγο σνόμπ, λίγο... Σε σνόμπαρε, δεν σε μίλησε. Μα σνόμπαρε, την εκπομπή μας, Σοφία, σνόμπαρε. Γιατί, για πες. Δεν ξέρω τώρα τι κουβαλάει η Ευαγγελία στο μυαλό. Τη ζήτησε συνέντευξη και σου είπα όχι. Τη ζητήσαμε να την έχουμε στην εκπομπή, αλλά δεν ήθελε προφανώς. Αλλά ο τρόπος που χρησιμοποιούν μερικοί άνθρωποι για να αρνηθούν κάτι, νομίζω ότι... Δυσέ, θα στείλεις χαιρετίσματα. Νομίζω έκανα στο σοφό ετάχθη, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πάρα αυτά, οι δύο κυρίες πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ αγαπημένες. Τα φιλιά μου και στην Ναταλία να στείλω. Πάμε παρακάτω όμως. Λοιπόν. Βέβαια. Η Ναταλία θα μας μιλήσει. Η Ναταλία μας αγαπάει. Έτσι, παιδί μου, μπράβο. Αγαπημένος τραγουδιστή